Την θεατρική παράσταση «Πινόκιο» ανεβάζει το θέατρο Ανατολικά του Νέστου. Ένα έργο που είναι βασισμένο στους χαρακτήρες του γνωστού παραμυθιού, όμως δεν περιορίζεται σε ηλικιακές ομάδες. Αυτός ο Πινόκιο απευθύνεται σε ενήλικους θεατές, χωρίς να αποκλείει μικρότερους σε ηλικία, αφού τα μηνύματα ήταν και παραμένουν διαχρονικά. Η ιδιαίτερη αυτή διασκευή είναι της κυρίας Πολυξένης Καρακατσάνη, η οποία επίσης σκηνοθετεί και παίζει την παράσταση. Έχουμε ετοιμάσει μια παράσταση για παιδιά και μεγάλους. Η παράστασή μας λέγεται Πινόκιο, αλλά δεν είναι το παραμύθι όπως το έχετε στο μυαλό σας. Είναι ένα θεατρικό έργο γραμμένο από έναν Άγγλο συγγραφέα, τον Greg Banks, το οποίο το πήρε εγώ, το μετέφρασα και το επαναδιασκεύασα, προσθέτοντας τραγούδια, μουσικές κτλ. Λοιπόν, η λογική του έργου είναι ότι εμείς οι ηθοποιοί υποδιόμαστε ρόλους, οι οποίοι οι ρόλοι μας μέσα από κάποια συνθήκη υποδίονται τους ρόλους του Πινόκιο. Είναι δηλαδή ένα έργο που παίζεται σε δύο υποκριτικά επίπεδα. Η παράσταση είναι έτσι δομημένη ώστε να απευθύνεται και σε παιδιά και σε μεγάλους. Έχουμε παίξει ήδη δύο παραστάσεις και αυτό που αποκομίσαμε είναι ότι το εντυπωσιακό είναι ότι περνάει και σε παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Δηλαδή ήρθαν παιδάκια 3 χρονών που φανταζόμασταν ότι ήταν λίγο δύσκολο να το παρακολουθήσουν γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο το έργο. Το παρακολουθήσαν με φοβερή προσήλωση και τους άρεσε πάρα πολύ. Οπότε λοιπόν μπορούν και παιδιά αυτής της ηλικίας από 3 χρονών αυτό και πλέον, πάνω να έρθουν και να παρακολουθήσουν το έργο. Έτσι. Αυτό πλέον μπορώ να το εγγυηθώ γιατί είχαμε εμπειρία με αρκετά παιδάκια 3 χρονών, τα οποία παρακολούθησαν πάρα πολύ άνετα την παράσταση. Με πόσο καιρό θα παίζει το έργο? Λοιπόν, αυτό ανέβηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Θα παίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατο στις 8 και Κυριακή στις 6. Σίγουρα μέχρι το Πάσχα. Και ευελπιστούμε να πάμε και πιο πέρα. Γιατί έχουμε δουλέψει αρκετό καιρό. Δουλεύουμε από το Σεπτέμβριο, κάνουμε πρόβες καθημερινές. Οπότε θέλουμε ο κόσμος να έρθει να δει την παράσταση. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ωραία, και δύο λόγια λίγο να πούμε για τους ηθοποιούς. Είναι μια σειρά ηθοποιών ουσιαστικά που παίζουν. Είναι από εδώ, από Ξάνθη. Θέλω λίγο να μου πείτε τι. Ναι. Είμαστε το Θέατρο Ανατολικά του Νέστου. Είναι γνωστό στην Ξάνθη. Είναι πολλά χρόνια με τον Κώστα το Λιβαδίτη και τη δράση του εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα στη συγκεκριμένη παράσταση, το έργο το έχω σκηνοθετήσει εγώ και παίζω και στην παράσταση. Επίσης ο Βασίλης Ολιβαδίτης, που είναι ντόπιος ξανθιώτης ηθοποιός, τελειώσαμε μαζί τη σχολή Βεάκη. Είναι ο Φώτης ο Καριώτης, επίσης ξανθιώτης. Η Αναστασία Σαλαμπάση, θεατρολόγος ξανθιώτησα. Είμαστε όλοι ξανθιώτες. Και ο Γιλισμάς Κουσμέν είναι το νέο μέλος της παρέας μας. Να πω και τους συντελεστές. Λοιπόν, μας έχει γράψει πρωτότυπη μουσική σύνθεση ο Άγγελος ο Μουρβάτης, πολύ γνωστός εδώ στην Ξάνθη μουσικός. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ήρθε και πάντρεψε τη μουσική πάρα πολύ όμορφα με τη δική μας παράσταση. Χορογραφίες έχει κάνει ο Πάρης ο Χανιώτης, ο γνωστός γυμναστής και χορογράφος εδώ της Ξάνθης. Και σκηνογραφία έχει κάνει ο Γιώργος ο Πολοβίνος, ο οποίος επιμελήθηκε και το όλο στήσιμο του χώρου. Και βέβαια πολύ σημαντικό να συμμετέχουν οι ξανθιώτες, να είναι μια ουσιαστικά τοπική δουλειά εδώ που μπορεί να αναπτυχθεί. Θέλω λίγο να μου πείτε, κλείνοντας, για ποιο λόγο να έρθει κάποιος να δει την παράσταση και τι ουσιαστικά θα κερδίσει στο τέλος. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια παράσταση που έχει... Καταρχήν θα ταξιδέψει σε έναν κόσμο φανταστικό, γιατί είναι έτσι δομημένη η παράσταση, που δημιουργεί μια απίστευτη αίσθηση φαντασίας στο θεατή. Είναι ένα ιδιαίτερο θέαμα, ένα πρωτότυπο έργο, με πάρα πολύ χιούμορ. Νομίζω ότι ο θεατής που θα επιλέξει να δει την παράστασή μας θα περάσει πάρα πολύ όμορφα. Οι παραστάσεις για το κοινό θα συνεχιστούν κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ και κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα.